Ονομάζομαι Εύα και ασχολήθηκα με την παρουσίαση και τον προγραμματισμό. Ονομάζομαι Δημήτρης και ασχολήθηκα με τον προγραμματισμό του λεωφορείου. Ονομάζομαι Ανδρόνικος και ασχολήθηκα με την παρουσίαση και την κατασκευή. Ονομάζομαι Δημήτρης και ασχολήθηκα με την συναγωγή του Εύα. Ονομάζομαι Γιώργος και δημιούργησα το animation. Είμαστε μαθητές της ΔΕΛΤΑ, της ΕΕ και της ΣΥΓΜΑ ταυτάξεως του πρώτου δημοτικού σχολείου ΣΑΜΟ. Θα σας παρουσιάσουμε το λεωφορείο του μέλλοντος. Είναι ένα υπερυψωμένο λεωφορείο το οποίο μπορεί να περάσει πάνω από το αυτοκίνητο. Στις πραγματικές του διαστάσεις μπορεί να φτάνει τα 60 μέτρα μήκος, 8 μέτρα πλάτος και 5 μέτρα ύψος. Οι ράγκες του είναι εκατέρωθεν του δρόμου ώστε να μπορεί να καταπίνει την κίνηση. Μπορεί να μεταφέρει μέχρι 1.200 επιβάτες. Λύνει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης με μεγάλους λεωφόρους των μεγάλων πόλεων. Κινείται και ελέγχεται από ρομποτικές μηχανές, οι οποίες με ευαίσθητους αισθητήρες αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε αντικείμενο του παρεμποδίζει. Έτσι είναι πάντα στην ώρα του και δεν κολλάει ποτέ στην κίνηση. Πλεονεκτεί σε σχέση με το μετρό, τόσο σε κόστος και σε χρόνο κατασκευής, τόσο και σε κόστος λειτουργίας. Επιπλέον είναι και οικολογικό, καθώς κινείται με αέριο, αλλά και η ηλεκτρική ενέργεια, μέρος της οποίας παράγει από ηλιακούς ηλέκτρες που είναι τοποθετημένοι στην οροφή του. Ήδη μάθαμε ότι και στην Κίνα άρχισαν να κατασκευάζονται. Έχουμε κατασκευάσει τρεις σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός είναι το γηπέδιο του μπάσκετ, από όπου ξεκινάει η επιβίβαση. Το λεωφορείο μένει εκεί με ανοιχτή την πόρτα. Ο δεύτερος και κεντρικός σταθμός, από όπου γίνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση. Ο τρίτος και τερματικός σταθμός του Λούνα Πάρκ, κατόπιν το λεωφορείο ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση και επιστρέφει στο γήπεδο του μπάσκετ.